Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ ξεκίνησε σήμερα λοιπόν για την Αργολίδα. Για πείτε μας σε ποιες περιοχές έχει ξεκινήσει η... Χθες έγινε η παραλαβή. Χθες έγινε η παραλαβή, όλες οι υπηρεσίες ήταν παρούσες. Μαζί ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΒΑ, ο Δημήτρης Χρυγχωρίτης. Είχαμε πάει λοιπόν εκεί και είδαμε ότι πράγματι η ποιότητα των τροφίμων είναι πάρα πολύ καλή, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και σύμφωνη με τις συμβάσεις. Από σήμερα λοιπόν αρχίζει η διανομή. Η διανομή θα γίνει στον αστικό ιστό, στο Άρους και στο Ναύπλιο, θα γίνει κατοίκον. Τρεις ημέρες στο Άργος, μία ημέρα στο Ναύπλιο, αλλά επίσης θα είναι και σε σταθερές περιοχές, κυρίως όσον αφορά την περιφέρεια, εκτός δηλαδή από τις δύο πόλεις. Θα είναι λοιπόν στο κτηνιατρίο του Άργους, θα είναι σήμερα είναι στους Μήλους, όπου θα εξυπηρετήσουν και Αχλαδόκαμπο, Μήλους, Νέα Κύο, όλη αυτή την περιοχή. Θα είναι Αγία Τριάδα και Δρέπανο στις περιοχές του Ναυπλίου αυτές και θα είναι βεβαίως την Πέμπτη θα είναι κάτω στην Επίδαυρο και Παρασκευή θα είναι στην Ερμιονίδα. Και εκεί θα διανεμηθούν στα σπίτια? Και, όχι, εκεί δεν θα διανεμηθούν στα σπίτια, εκεί θα είναι σε σταθερά σημεία, θα είναι στις αποθήκες του Δήμου Ερμιονίδας, θα είναι και στο σχολείο στην Επίδαυρο. Όπου εκεί λοιπόν θα γίνει και η ολοκλήρωση του προγράμματος. Είναι άλλη μια διανομή τροφίμων, είναι άλλη μια προσπάθεια ανακούφισης τάξεων και ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη την βοήθεια και τη στήριξη της περιφέρειας, ειδικά σε μια περίοδο που η ανεργία και η οικονομική ανέχεια λόγω των καταστάσεων και του κορονοϊού έχει χτυπήσει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Ελπίζουμε να είναι τόσο επιτυχημένη όσο ήταν και την προηγούμενη φορά η διανομή αυτή, τηρώντας απολύτως και τις προδιαγραφές της υγιεινής, αλλά και την αξιοπρέπεια των ωφελουμένων, να γίνει με τρόπο λοιπόν ο οποίος θα είναι πραγματικά ένας τρόπος σεβασμού του συνανθρώπου και αξιοπρέπειας σε όλες τις εκφάνσεις της.